Το ανάκτορο της Κνωσού είναι το μεγαλύτερο και μακροβιότερο κέντρο του μινωικού πολιτισμού. Τα παλαιότερα ίχνη κατοίκησης του χώρου ανάγονται στην νεολιθική περίοδο, την 7η χιλιετία π.Χ. Από τότε και ως τα τέλη της 1ης χιλιετίας π.Χ., η Κνωσός αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες του Νοτίου Αιγαίου. Το πρώτο ανάκτορο οικοδομήθηκε γύρω στο 1900 π.Χ. Καταστράφηκε από ισχυρό σεισμό γύρω στο 1700 π.Χ. και στη θέση του οικοδομήθηκε νέο, μεγαλύτερο και πιο επιβλητικό. Μνημιακές είσοδοι υπήρχαν σε όλες τις πλευρές του, όπως η βόρεια είσοδος, όπου έχει τοποθετηθεί το αντίγραφο της τοιχογραφίας του κυνηγιού Ταύρου, και η νότια είσοδος με το αντίγραφο της τοιχογραφίας του πρίγκιπα Μετακρίνα. Στο νοτιοανατολικό άκρο της δυτικής αυλής υπήρχε το δυτικό πρόπυλο. Η επίσημη είσοδος από τα δυτικά, από όπου ξεκινούσε ο διάδρομος της πομπής. Κύριο στοιχείο ήταν η κεντρική αυλή, γύρω από την οποία αναπτύχθηκαν πολυόροφες πτέρυγες. Η δυτική περιλάμβανε δωμάτια αποθηκών, καθώς και τα σημαντικότερα ιερά και τα θησαυροφυλάκια του ανακτόρου. Στην περίφημη αίθουσα του θρόνου υπήρχε αλαβάστρινος θρόνος που πλαισιωνόταν από τη χαρακτηριστική τοιχογραφία με τους γρίπες. Η ανατολική πτέρυγα είχε τουλάχιστον 4 ορόφους που επικοινωνούσαν μέσω του επιβλητικού μεγάλου κλιμακοστασίου. Στο ισόγειο υπήρχαν τα πολυτελή συγκροτήματα μινωικών μεγάρων, τα λεγόμενα Μέγαρα Βασιλέως και Βασίλισσας, και βορειότερα εργαστήρια και αποθηκευτικοί χώροι. Εξωτερικά του ανακτόρου, ο μεγάλος λιθόστρωτος βασιλικός δρόμος οδηγούσε από το μικρό ανάκτορο και την πόλη σε υπαίθριο διαμορφωμένο χώρο, στο λεγόμενο θέατρο. Στην περιφέρεια του ανακτόρου αναπτυσσόταν η πόλη με τα νεκροταφεία της. Που συνέχισε να κατοικείται και μετά την καταστροφή του ανακτόρου γύρω στο 1380 π.Χ. Ανασκαφικές εργασίες στον χώρο έγιναν για πρώτη φορά το 1878 από τον Μήνωα Καλοκαιρινό. Η συστηματική έρευνα άρχισε το Μάρτιο του 1900 από τον Σερ Άρθουρ Εβανς. Από τα πρώτα χρόνια της ανασκαφής, τα υλικά κατασκευής του μνημείου αποδείχθηκαν εξαιρετικά ευπαθή στις καιρικές συνθήκες. Αρχικά έγινε προστασία των ερειπίων. Μετά το 1925 όμως, αποκαταστάθηκαν ολόκληροι όροφοι με τη χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος. Σήμερα, η αναστήλωση του ανακτόρου της Κνωσού από τον Σερ Άρθουρ Εβανς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μνημείου και της ιστορίας του.